Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω στο κανάλι μου και τώρα θα κάνουμε ένα φανταστικό ρίξιμο το οποίο έχει να κάνει με το ρίξιμο της σπήρας ή του στροβιλισμού. Θα γίνει με ιδιαίτερες κάρτες, θα γίνει με αυτές εδώ πέρα τις κάρτες οι οποίες έχουν, να σας δείξω ένα στοιχείο ας το πούμε, έχουν πολλούς συμβολισμούς. Συνδυάζουν ζώδια, συνδυάζουν εποχές ή πλανήτες, συνδυάζουν γράμμα και συνδυάζουν και μυστικά σύμβολα τα οποία μπορεί να υπάρχουν στα χέρια μας. Στα χέρια μας ή στην παλάμη μας ή εδώ πέρα στα πατάκια, ας το πούμε, στα βουναλάκια δηλαδή. Και θα σας τα εξηγήσω εγώ πολύ πολύ σύντομα. Και βεβαίως και αυτοί οι συμβολισμοί και αυτό εδώ πέρα αντιστοιχεί και κάποιο γράμμα. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία θα δείτε πώς θα γίνει τη σπήρα. Θα πάμε βαθιά στο να πάρεις απαντήσεις στο θέμα στο οποίο σε επηρεάζει, στο οποίο σε ταλανίζει με αποδείξεις και ονόματα που λένε. Θα το αποτολμήσουμε, ναι. Εδώ είναι 4 κάρτες, είναι οι κάρτες τις οποίες θα επιλέξετε, όχι ακόμα, να σας πω πολύ λίγα πράγματα. Η σπήρα λοιπόν θα τη δείτε πώς θα τη διαμορφώσω, γιατί όντως θα κάνω μια σπήρα, είναι σαν ένα στροβιλισμός δηλαδή, ο οποίος υπάρχει και αποτυπώνεται και στην αρχαία Ελλάδα και φυσικά εννοείται δεν είναι μόνο στην τέχνη βεβαίως, αλλά έχει μια πολύ ιδιαίτερη και βαθύτερη έννοια ο στροβιλισμός αυτό, στο ρίξιμο της σπήρας, που έχει να κάνει με την ενέργεια η οποία κινεί τα πράγματα και μας οδηγεί κάπου και εμείς είμαστε, αν θέλετε, μέσα σε αυτό το κομμάτι το οποίο προχωράμε. Εννοείται, αν το παρατηρήσουμε και πάμε σε ένα πιο συμβολικό κομμάτι, οι περισσότερες γαλαξίες είναι σπυροειδείς, έχουν δηλαδή το σχήμα μιας σπήρας και εννοείται βεβαίως εμείς είμαστε μέρος αυτού του κομματιού, αλλά και άλλα πιο ενεργειακά, πιο βαθιά, τα οποία δεν χρειάζεται να τα πιάσουμε αυτή τη στιγμή για να μην σας φορτώσω με περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες. Να σας πω μόνο αυτό για να ξεκινήσουμε αμέσως, είναι ότι αν δεν έχετε δει την Καρμική Κλωστή, είναι το βιντεάκι το οποίο είχα ανεβάσει την προηγούμενη εβδομάδα, μπείτε να το δείτε οπωσδήποτε φίλες και φίλοι. Θα σας κάνει, πραγματικά όπως μου στέλνετε πολλά email, μου γράφετε και κάτω από το βιντεάκι, είναι ένα εξαιρετικό ρίξιμο, στο οποίο πολλούς σας έχει προβληματίσει, σας έχει δώσει απαντήσεις. Σας έχει κατά κάποιο τρόπο λίγο εμπνεύσει, να μπορώ να το πω, ας το πούμε και έτσι. Τι θα κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή? Αυτό που θα κάνουμε είναι 1, 2, 3, 4. Ελπίζω να έχετε επιλέξει. Επιλέξτε μία από αυτές τις κάρτες, θα δείτε το ρίξιμο. Δεν είναι δύσκολο, είναι όμως πάρα πολύ αποκαλυπτικό. Εγώ μαζεύω τις κάρτες, πάμε στην πρώτη μας λοιπόν επιλογή. Θα τις βάλω εδώ δίπλα να φαίνονται. Η πρώτη επιλογή, φίλες και φίλοι, είναι ένας ακόλουθος ξυφών. Εδώ κάτι σημαίνει. Σημαίνει ότι περιμένω πρώτα γενικότερα τη ζωή μου και μετά θα πράξω. Έχει να κάνει επίσης με το γνωρίζω, να μάθω πράγματα, να μάθω τι συμβαίνει και βεβαίως έχει να κάνει και λίγο και με αρνητικές ενέργειες. Επηρεάζεστε ίσως από ανθρώπους, από το δικό σας περιβάλλον, όπου δημιουργούν φήμες, κουτσομπολιά κτλ. Ο ακόλουθος ξυφών δείχνει ανοριμότητα. Μπορεί να περιστοιχίζεστε, συγγνώμη, και από ανθρώπους οι οποίοι δείχνουν μια ανοριμότητα ή δείχνουν μια ελαφρότητα σε οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί. Είτε είναι θέμα σχέσεων, συνεργασιών, επαγγελματικά ή οτιδήποτε. Επίσης έχει να κάνει με ζώδια του αέρα και το μήνυμα είναι ότι και εγώ, δηλαδή εσείς δηλαδή σαν εκπρόσωποι που επιλέξατε την πρώτη κάρτα, χρειάζεται μια πιο σοβαρή και πιο στιβαρή, αν θέλετε, και μια πιο μεστή στάση ζωής απέναντι στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζετε, όποιο και να είναι αυτό. Είπαμε, θα πάρετε απαντήσεις οι οποίες θα είναι βαθύτατες, πολύ αναλυτικές. Όμως ο ακόλουθος ξυφών δηλώνει και την πεποίθηση, αν θέλετε, και την αισιοδοξία ότι ναι, τελικά θα αποφασίσω, εφόσον όμως έχω και αυτές τις πληροφορίες τις οποίες θέλω πρώτα να ακούσω τι έχεις να μου πεις και μετά θα αποφασίσω. Και αυτό είναι η όριμη στάση, η όριμη απόφαση και η λογική. Περιμένω πρώτα να μου πεις την άποψή σου για τη σχέση, για το γάμο, για τη συνεργασία, αν θα πάρω τα λεφτά, αν θα πάρω την αύξηση, αν θα πάρω τη θέση, αν θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο και μετά θα προχωρήσω. Θα μου πείτε τώρα βεβαίως όλοι εσείς ότι μα πώς είναι δυνατόν όλα τώρα επαγγελματικά, ερωτικά, γάμος το ένα, να ταυτίζονται όλα σε μία κάρτα και σε ένα μόνο ρίξιμο. Φίλες και φίλοι, δεν θα επεκταθώ πάρα πολύ. Θα σας πω μόνο 2-3 πράγματα. Το ένα ονομάζεται συλλογικό ασυνείδητο.
Που σημαίνει ότι όλοι έχουμε τις ίδιες σχεδόν επιθυμίες. Το δεύτερο είναι με την ταρότο στοιχείων που θα ρίξουμε ότι τα στοιχεία, δηλαδή φωτιά, αέρας, νερό, εκφράζουν επιθυμίες των ανθρώπων. Φωτιά εκφράζει, ας πούμε, το πάθος, το νερό εκφράζει το συναίσθημα, η γη εκφράζει το να χτίσω πράγματα στη ζωή. Έχουν όλοι τις ίδιες επιθυμίες. Άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο και άλλοι με διαφορετική προτεραιότητα. Και το άλλο που έχω να πω είναι η καρμικότητα, η καρμική κλωστή. Τι μας δένει όλους εμάς, τι μας ενώνει με γεγονότα και καταστάσεις. Μέχρι εκεί. Είστε έξυπνοι άνθρωποι, ξέρετε πολύ καλά, έχετε παρακολουθήσει πολλά βίντεο και δικά μου και από άλλα κανάλια, οπότε έχετε ένα αισθητήριο, μπορείτε να αρχίσετε να καταλαβαίνετε τι θέλει να πει ο ποιητής, τι θέλω να σας πω. Μέχρι εδώ. Πάμε τώρα όμως να κάνουμε το ρίξιμό μας. Πρώτα απ' όλα ανακατεύω, αν και έχω ανακατέψει, ανακατεύω καλά και πάμε να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας για τη σπήρα. Να δείτε ότι είναι ένα πολύ όμορφο ρίξιμο, κόβω, αλλά θα κόψω όμως τελείως αντισυμβατικά που λένε και να μην είναι στο ίδιο επίπεδο. Παίρνω λοιπόν και με το αριστερό χέρι, προσέξτε, θα κάνω μία βεντάλια, γιατί έτσι απαιτεί το ρίξιμο. Κάνουμε ό,τι απαιτεί περίπου το ρίξιμο. Και αρχίζω εγώ τώρα και επιλέγω. Αυτή είναι η πρώτη μας κάρτα, τη βάζω εδώ. Η πρώτη κάρτα, φίλες και φίλοι, είναι η τωρινή κατάσταση, είναι αυτή η κατάσταση η οποία εσένα σε προβληματίζει. Η δεύτερη κάρτα, θα τη βάλουμε έτσι, είναι, η δεύτερη κάρτα εδώ, είναι οι προοπτικές. Έτσι λέγεται. Θα τα δούμε όλα. Η τρίτη κάρτα είναι τα εμπόδια. Εδώ λοιπόν, η τρίτη κάρτα είναι τα εμπόδια τα οποία αντιμετωπίζετε. Η τέταρτη κάρτα είναι η λύση του θέματος ή του προβλήματος ή οτιδήποτε έχετε βάλει εσείς. Η πέμπτη κάρτα είναι η φόβη σας. Είδατε πόσο βαθιά θα πάμε, η φόβη. Ας το βάλουμε έτσι. Η έκτη κάρτα είναι, μισό λεπτό, θα τη βάλουμε εδώ, είναι η βάση μας, με ποια βάση προχωράμε και συνεχίζουμε. Η έβδομη κάρτα είναι η δράση. Τι χρειάζεται να κάνω. Πρέπει πάντα να μπούμε σε μια κατάσταση δράσης, αλλά και να κάνουμε πράγματα, πρωτοβουλίες για να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Είναι η έβδομη κάρτα, θα τη βάλουμε εδώ. Και τέλος η όγδοη κάρτα που είναι η έκβαση. Τη βάζουμε εδώ μέσα. Εδώ τώρα τι έχουμε φτιάξει, φίλες και φίλοι, να τα μαζέψω. Μισό λεπτό. Οπ, πέσαν όλα εδώ, δεν πειράζει. Πέσαν όλα εδώ. Αν παρατηρήσετε λοιπόν τι έχουμε κάνει, στην ουσία έχουμε κάνει μία σπήρα. Ξεκινάει έτσι, κάνει το στροβιλισμό και μπαίνει μέσα. Αυτό είναι και ένα πολύ αρχαίο σύμβολο που το συναντάμε και σε πάρα πολλούς λαούς και σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο, το αφήνω εδώ, έχει ένα ενεργειακό ισχυρό αποτύπωμα. Πάμε, φίλες και φίλοι, λοιπόν, να δούμε την πρώτη κάρτα, η οποία είναι ένας κρύσταλλος. Εδώ τώρα έχουμε μια κατάσταση που σημαίνει θεραπεία. Η κρύσταλλη, επίσης υπάρχει το 41, το 4 και το 1. Δείτε πού σας επηρεάζει το 41. Μπορεί να είναι 41 μία μέρες πριν αυτό. 41 μέρες μετά αφού έμαθα κάτι-κάτι. Ή μπορεί να έχει να κάνει με εσάς. Το 4 και το 1 και ξεχωριστά παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Όμως ο κρύσταλλος είναι μια από τις πολύ όμορφες κάρτες και αυτό που σας λέγει η τωρινή κατάσταση είναι θεραπεία. Μπείτε, λέει, σε κάποια κατάσταση ώστε να αποδεσμευτείτε με οτιδήποτε και δεν είναι τυχαίο γιατί ταιριάζει με αυτό εδώ, αρνητικό σας έχει επηρεάσει. Επίσης έχετε μια ικανότητα εσείς και μέσα από κρυσταλλοθεραπεία, να το πούμε έτσι, κρυστάλλους, μπορεί να κάνετε, υπάρχει και αυτό κρυσταλλοθεραπεία, να φοράτε ένα κρύσταλλο ή να απευθυνθείτε σε κάποιους ειδικούς ανθρώπους που μπορούν γενικά να σας βοηθήσουν, να είναι life coaches, να είναι σύμβουλοι ψυχικής υγείας. Προσέξτε, δεν εννοώ ότι έχετε τρελαθεί έτσι. Ίσα-ίσα είναι μια στήριξη. Μπορεί να χρειάζεστε μια στήριξη και μια αλλαγή προοπτικής. Παρ' όλα αυτά όμως, εδώ σας δίνει απίστευτες δυνατότητες. Ξεκινάμε πολύ δυνατά. Ο κρύσταλλος είναι μια από τις τυχερές κάρτες εδώ πέρα, η οποία δείχνει, γιατί ο κρύσταλλος όντως, να σας πω κάτι. Εγώ έχω αυτό είναι εδώ πέρα τον κρύσταλλο. Το βλέπετε, το χρησιμοποιώ εδώ συνέχεια. Είναι ο κρύσταλλος πυραμίδα. Είναι πυραμιδοειδής. Συγγνώμη. Γιατί χρησιμοποιώ αυτόν τον λευκό κρύσταλλο, χαλαζί. Αυτός ο κρύσταλλος, φίλες και φίλοι, παίρνει τις ενέργειες, απορροφά τυχόν αρνητικές ενέργειες, όπως και αυτός εδώ πέρα ο κρύσταλλος του χαλαζία που λέγεται και ο κρύσταλλος του θεραπευτή. Αυτοί οι δύο οι κρύσταλλοι με βοηθάνε, να το πούμε έτσι, με βοηθάνε έτσι, δεν σημαίνει ότι θα μου λύσουν τα θέματα ή τα προβλήματα, με βοηθάνε όμως να μου δώσουν και εμένα δύναμη και χαρά, να τους βλέπω και να παίρνω, αν θέλετε, θάρρος, δύναμη, να νιώθω όμορφη ενέργεια, να νιώθω ένα τείχος προστασίας. Αυτό χρειάζεστε κι εσείς, ένα τείχος προστασίας.
Η δεύτερη κάρτα είναι οι προοπτικές. Για να δούμε τις προοπτικές. Λοιπόν, οι προοπτικές εδώ πέρα είναι ένας ιστός. Έχετε μπλεχτεί πολλές φορές σε μία παγίδα από κάποιους ανθρώπους. Ο αριθμός 9. Δείτε που υπάρχει ο αριθμός 9 και στην αριθμολογία σας. Στην αριθμολογία σας ή που έχετε τον 1 το οίκο, θα τα δούμε αυτά. Εσείς θα το δείτε περισσότερο. Αλλά προσέξτε, υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχουν επιθέσεις από ανθρώπους, γιατί αυτές είναι οι προοπτικές σας, δηλαδή ότι εσείς με κάποιο τρόπο, επειδή είστε ικανοί άνθρωποι, επειδή έχετε πολλές δυνατότητες, γιατί ο ακόλουθος ξυφώνησε με ότι έχω δυνατότητες, παρόλα αυτά όμως μπαίνετε, σας βάζουν σε παγίδες. Αλλά το σημαντικό ποιο είναι, έχετε παγίδες, αλλά με δυνατότητα διαφύγεις, να το διαβάσετε εδώ. Μπορείτε να δώσετε ένα τέλος, δηλαδή οι προοπτικές σας είναι πολύ καλές, πολύ θετικές, διότι αν ήταν ανάποδα θα ήταν διαφορετικό, θα ήταν πολύ ένας εγκλωβισμός που λέτε πώς να αποεγκλωβιστώ. Αλλά εδώ δείχνει σε αυτό το οποίο έχετε εγκλωβιστεί, σε ό,τι και να είναι, μπορείτε να βγείτε. Αυτό είναι σημαντικό. Και το 9 σημαίνει και τέλος. 9 σημαίνει ένα καινούριο κομμάτι, ένα καινούριο νέο δηλαδή. Πάμε, ποια είναι τα εμπόδια. Εδώ είναι τα εμπόδια. Τα εμπόδια σας λοιπόν, είναι η πυρόγα. 5 και 1 εδώ. Λοιπόν, ο αριθμός 5 και το 1, που αυτό μπορεί εσάς να σας επηρεάζει. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο χρόνο. Πράγμα που σημαίνει ότι λίγο, ίσως στις επόμενες κάρτες δούμε και το χρονικό διάστημα, και επίσης δεν έχουμε και κάποια ονόματα εδώ ακόμα. Εδώ δείχνει αλλαγές. Δείχνει άτομα που μπορεί να έχουν φύγει ή καταστάσεις που φεύγουν ή έρχονται. Η πυρόγα σημαίνει ότι κάπου πηγαίνω, δεν είναι μόνο το ταξίδι, μπορεί να είναι ένα ταξίδι, αλλά κάπου πηγαίνω ή από κάπου φεύγω, από μια κατάσταση, από μια σχέση, από μια κακή συνεργασία. Αυτό είναι το εμπόδιο σας. Δεν έχετε ακόμα βάλει, να το πω έτσι, τη δύναμή σας ακόμα να βγει, ώστε να αποφασίσετε και για να μπορέσετε να φύγετε. Και είναι ένα εμπόδιο το οποίο σας εμποδίζει. Η φυγή δηλαδή. Το να φύγω, το να πω, εντάξει, είναι αυτό που είναι, είναι δύσκολο, σηκώνομαι και φεύγω. Παραδείγματο χάρη, δεν με γεμίζει αυτή η σχέση, τελικά παίρνω και φεύγω. Λέω το ένα παράδειγμα. Αυτή η συνεργασία, αυτή η φιλία δεν με γεμίζει, άρα κάπου, νομίζω πρέπει κάπου αλλού να ψάξω για να μπορέσω και να φύγω. Στο επόμενο, εδώ τώρα έχουμε τη λύση. Προσέξτε, είναι η λύση των θεμάτων σας και είναι ανάποδα αυτό εδώ. Αυτό που φοβάστε είναι η απώλεια του ελέγχου. Έχετε λίγο φόβους ή ανασφάλεια σε αυτή την περίοδο. Αυτό όμως είναι και το εμπόδιό σας. Και αυτή είναι και η λύση σας. Είναι επειδή προσπαθείτε να ελέγξετε ίσως αυτή τη στιγμή πολύ τις καταστάσεις, η συμβουλή τουλάχιστον, γιατί είναι το κύμβαλιο, είναι το κύμβαλο, που σημαίνει ρυθμός, αποφασιστικότητα, δύναμη, υπάρχει ένας ρυθμός στη ζωή. Εδώ επειδή έχετε χάσει το ρυθμό σας, γιατί έχετε αποκαρδιωθεί, έχετε χάσει την εμπιστοσύνη σας. Εδώ σημαίνει ότι ναι, μαθαίνω άσχημα νέα συνέχεια, δυσκολεύομαι, άρα δεν μπορώ να βρω και μία λύση. Εδώ πρέπει λοιπόν, αν το πάμε λίγο διαφορετικά, αν το πάμε ανάποδα δηλαδή, καταλήγουμε στη θεραπεία. Εδώ υπάρχει πάλι ο αριθμός 4 και 2, που επιμένει το 4 δηλαδή. Δείτε πού ταιριάζει αυτό όσον αφορά στη ζωή σας, αλλά όπως και να είναι όμως, χρειάζεται να βρείτε το ρυθμό στη ζωή σας. Ένα ρυθμό στη ζωή σας χρειάζεται να βρείτε. Το 5 είναι η φόβη σας. Η φόβη, για να δούμε. Η φόβη σας είναι, μάλιστα, μια πολύ ιδιαίτερη κάρτα που είναι ο δρόμος. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ έχουμε τον αριθμό 5 και 3. Η φόβη σας είναι αν θα βρείτε ανθρώπους οι οποίοι θα σας βοηθήσουν. Είναι αυτό που λέτε, μα θα βρεθεί ένας άνθρωπος να με βοηθήσει, ένας άνθρωπος λίγο να με κάνει να χαρώ, ένας άνθρωπος να μου δώσει μια λύση, να μου ανοίξει μια πόρτα, ένα δρόμο, σε οποιοδήποτε κομμάτι. Κι όμως εδώ σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να σας προσφέρουν πολύ μεγάλη βοήθεια, νέες γνωριμίες, αλλαγές, σημαίνει βέβαια και πνευματικότητα ή άνθρωποι που έχουν μια πνευματικότητα και σας βοηθάνε. Η πνευματικότητα δεν χρειάζεται κάποιος να την έχει σπουδάσει, να έχει ασχοληθεί. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος, ένας φίλος σας, μια φίλη σας, ένας συγγενής, ο οποίος να σας πει 2-3 πραγματάκια και να σας βοηθήσει πάρα πολύ. Βοήθεια μπορεί να είναι και αυτό εδώ πέρα το βίντεο το οποίο κάνουμε και το βλέπετε εσείς και να σας βοηθήσει πολύ να ανοίξετε λίγο τα μάτια σας σε ένα επίπεδο. Το δρόμο εσείς θα τον πάρετε. Αλλά όμως δεν είναι ανάποδα. Ο δρόμος εδώ δεν είναι ανάποδα. Δηλαδή δεν έχετε απώλεια δυνάμεων εδώ. Υπήρξε στο παρελθόν η απώλεια εδώ, η παγίδευση, αλλά εδώ δεν είναι ανάποδα. Εδώ είναι όρθια.
και σημαίνει ότι είναι το πεδίο ελεύθερο να κινηθείτε εκεί που θέλετε εσείς για να σας κάνει εσάς ευτυχισμένους, ευτυχισμένες. Να οι απαντήσεις που θέλετε. Έχετε τη δυνατότητα να κινηθείτε σε οποιοδήποτε επίπεδο. Δεν σας παγιδεύει κανένας. Η έκτη κάρτα είναι η βάση μας και η βάση έχει βγει λίγο ανάποδα. Είναι η ειρήνη, λοιπόν. Εδώ ανάποδα είναι ο αριθμός 43. Δείτε που ταιριάζει ο αριθμός 43 σε εσάς. Σημαίνει διαφωνίες, συγκρούσεις. Αυτό είναι που σας εμποδίζει κιόλας. Και η κακή επικοινωνία, οι καταστάσεις, εχθροί ίσως. Και ταιριάζει και έρχεται εδώ ακριβώς πάνω. Είδατε πώς έρχεται εδώ και ταιριάζουν αυτά. Θέλετε ειρήνη στη ζωή σας. Αυτή είναι η βάση σας. Αυτό θέλετε, μάλλον. Αυτό θέλετε να φέρετε εσείς σαν γεγονός, δηλαδή, για να σας βοηθήσει. Η βάση σας, λοιπόν, είναι να γυρίσετε τον τροχό, να γυρίσετε, να βρείτε τον δρόμο σας και να φέρετε ειρήνη στη ζωή σας, ηρεμία και τάξη που λένε. Η επόμενη κάρτα, η 7η, είναι η δράση. Τι χρειάζεται να κάνω για να μπορέσω προκειμένου να προχωρήσω, και είναι ο αριθμός 33 εδώ. Εδώ έχετε προστασία. Η δράση είναι προστατεύομαι. Η δράση είναι θεραπεύομαι. Η δράση σημαίνει σημαντικά γεγονότα, μέσα όμως από θετικές εξελίξεις και θετικά πράγματα. Έχετε όλη τη δυνατότητα. Μην το αμφιβάλλετε, μην το αμφισβητείτε. Εδώ σημαίνει θεραπεία. Είναι το κηρύκιο. Είναι ένα πολύ αρχαίο ελληνικό σύμβολο, το οποίο για εσάς συμβολίζει ότι η δράση σας είναι η θεραπεία σας, είναι η προστασία του εαυτού σας, είναι η προστασία του σώματος, της ψυχής και του μυαλού σας. Πόσο σημαντικό. Είδατε πόσο βαθιά φτάσαμε. Και το 8ο είναι η έκβαση όλης της κατάστασης και είναι η κόμπρα, λοιπόν. Πάλι μιλάει για θεραπεία, είναι ο αριθμός 34, σημαίνει όμως ότι δεν αφήνω πλέον τους ανθρώπους να μου τρώνε ενέργεια, γιατί σας τρώνε ενέργεια, εδώ η κόμπρα σημαίνει μου τρώνε ενέργεια, και δεν μπαίνω σε μία κατάσταση και είμαι πάντα σε ετοιμότητα. Εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε το εξής παράδοξο, αν θέλετε, δεν έχει βγει καθόλου χρόνος και δεν έχει βγει καθόλου όνομα. Γιατί πρέπει να το πω αυτό εδώ πέρα, δεν έχει βγει καθόλου εδώ πέρα, μόνο αριθμοί έχουν βγει και μόνο ένα γενικό πλαίσιο καταστάσεων. Μη σας απογοητεύει, έτσι είναι, είπαμε, αυτές είναι οι αλήθειες, αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά όμως αυτό που θέλει να πει είναι να είσαι έτοιμος, έτοιμη, να πρέπει να προετοιμαστείς. Για κάποιο λόγο, ίσως και εσείς να μην θέλατε, φαίνεται από αυτό το ρίξιμο, δεν θέλατε να βγουν στην επιφάνεια περισσότερες λεπτομέρειες. Για όσους επέλεξαν την πρώτη επιλογή, εντάξει. Δεν είναι κακό. Αυτό δείχνει επίσης ότι εσείς θέλετε κάποια πράγματα να τα κρατήσετε λίγο κρυφά. Δεν είναι κακό, ναι, okay, να μην έρθουν στην επιφάνεια, διότι θέλετε αυτά τα οποία σας απασχολούν πολύ να τα κρατήσετε δικά σας, να το πούμε έτσι, γιατί αυτό είναι το μήνυμα, και να τα πείτε εκεί που χρειάζεται στο κομμάτι ίσως της θεραπείας. Αλλά όμως έχετε όλη την προοπτική να αλλάξετε τη ζωή σας. Αυτό είναι το γενικότερο μήνυμα. Μπορώ μέσα από θεραπεία να αλλάξω τη ζωή μου και ξέρω και τη διαδρομή μου. Ωραία, λοιπόν. Αυτό ήταν, φίλες και φίλοι, η πρώτη μας επιλογή. Τώρα τι θα κάνω. Θα καθαρίσω λίγο εδώ το πεδίο, να φύγει εντελώς. Ωραία. Επιτρέψτε μου να κάνω μισό λεπτό. Να τις ανακατέψω λίγο τις κάρτες, τις βλέπετε κι εσείς, δεν πειράζει, τις έχω γυρίσει και λίγο ανάποδα. Τις παίρνω, ανακατεύουμε. Φέρνω τη δεύτερη κάρτα και τη δεύτερη επιλογή, η οποία είναι ένας βασιλιάς μπαστούνι. Η σοφία, η επιμονή, η δύναμη, η αποφασιστικότητα, ζώδια της φωτιάς εδώ πέρα. Μπορεί να είναι ζώδια υγροσκόπη που σας επηρεάζει, μπορεί να είναι μια η επιλογή που θέλετε εσείς ή κάποιοι άνθρωποι, αλλά παρόλα αυτά δείχνει δύναμη. Δείχνει δυνατούς ανθρώπους. Η φωτιά μας δίνει δύναμη. Δηλαδή, εκεί που πάμε να πέσουμε, τελικά, ναι, στεναχωριόμαστε, κάνουμε. Γεμίζουμε μέσα με τη φλόγα με ενέργεια, γιατί δείχνει και ανθρώπους με αρκετή ενέργεια και προχωράμε. Εντάξει. Μάλιστα. Πέφτουν λοιπόν πάνω πάρα πολλά τα που θέλει να πούνε αυτά τα χαρτιά. Αυτές εδώ οι επιλογές. Και πάμε. Κόβουμε. Κάνουμε βεντάλια και αρχίζουμε λοιπόν και επιλέγουμε.
Πρώτη λοιπόν κάρτα που είπαμε είναι η τωρινή κατάσταση. Η δεύτερη κάρτα που είναι οι προοπτικές, να το βάλουμε έτσι. Η τρίτη κάρτα που είναι τα εμπόδια. Η τέταρτη κάρτα είναι η λύση γενικότερα. Η πέμπτη κάρτα που είναι η φόβη, να το βάλουμε έτσι. Η έκτη κάρτα είναι η βάση. Η βάση μας, να στηριχτούμε δηλαδή. Η έβδομη κάρτα που είναι η δράση που χρειάζεται. Και η όγδοη κάρτα είναι η τελική έκβαση. Τα μαζεύουμε. Και προχωράμε. Για όσους επέλεξαν λοιπόν το δεύτερο deck. Πάμε. Η πρώτη κάρτα, η τωρινή κατάσταση, έχει βγει εδώ πέρα ένας κρυστάλλος. Ξεκινάμε και εδώ με θεραπεία. Ξεκινάμε με προστασία, με θεραπεία, με κρυστάλλους, με την ενέργεια να απομακρυνθούμε από αρνητικές ενέργειες, έτσι. Από δέσμευση, από αρνητικές εμπειρίες. Και βέβαια μέσα από το κρυστάλλο μπορούμε, εντάξει, είναι πρόβλεψη μελλοντικών γεγονότων, ίσως είναι και αυτό που κάνουμε εδώ πέρα, αυτή η δυνατότητα να δείτε και κάποια πράγματα όσον αφορά για το μέλλον. Μάλιστα, εδώ τι έχουμε, εδώ έχουμε χελώνα, μάλιστα, είναι ανάποδα. Οι προοπτικές σας είναι ο αργός ρυθμός, θέλετε σιγά σιγά, γι' αυτό και κάθεστε. Θέλετε πρώτα να σκεφτείτε, να δείτε τι συμβαίνει και μετά να πάρετε την απόφαση. Ανταγωνισμός, αστάθεια και αδυναμία. Η χελώνα βέβαια σε αυτό εδώ πέρα, αριθμό 41 εδώ, αριθμό 48, σημαίνει και καλή βέβαια εδώ, σημαίνει και τύχη και καλή ζωή. Εδώ έχετε αναποδιές για κάποιο λόγο. Οι προοπτικές σας είναι λοιπόν αυτή τη στιγμή ένας αργός ρυθμός, υπάρχει ένας ανταγωνισμός ο οποίος για κάποιο λόγο εσείς τον βιώνετε. Δεν μπορεί να έχει ανταγωνισμός και μέσα στη σχέση, ανταγωνισμός στην εργασία, ανταγωνισμός, ανταγωνίζεστε για κάτι άλλο, για μια θέση εργασίας ίσως. Ανταγωνίζεστε σε μια εργασία, για να μπείτε δηλαδή σε εργασία ή σε μια εργασία που ήδη βρίσκεστε, υπάρχει ανταγωνισμός και νιώθετε αστάθεια και αδυναμία. Okay. Πάμε να δούμε τα εμπόδια. Τα εμπόδια σας λοιπόν εδώ είναι και ένα ζευγάρι, εδώ με αριθμός 21 λοιπόν. Παρόλα αυτά όμως το εμπόδιο, επειδή έχει βγει σε θέση εμποδίου εδώ είναι ένα ζευγάρι. Εδώ είναι ή η σχέση σας, ή η σχέση που έχετε, η ερωτική, ο γάμος, η συντροφική σχέση ή οτιδήποτε. Εδώ μπορεί να σημαίνει και οι σχέσεις ή συνεργασιών, εργασίας κτλ. Δυσκολεύεστε σε θέματα να βρείτε την ευτυχία σας και να βρείτε και την καλή συνεργασία και την καλή επικοινωνία. Μπορεί να υπάρχει ένας χωρισμός εδώ πέρα. Αυτό είναι το θέμα σας, αυτό είναι το εμπόδιό σας. Γι' αυτό και αισθάνεστε εδώ πέρα όλο αυτό το κομμάτι του αργού ρυθμού, της ατυχίας, της δυσκολίας. Πάμε να δούμε τη λύση. Ποια είναι η λύση που θα μπορούσε να μας βοηθήσει και είναι η ενέργεια. Εδώ τώρα τι έχουμε. Εδώ παιδιά έχουμε το νι, ο αριθμός νι. Εδώ έχουμε η γη. Είναι το πρώτο κομμάτι το οποίο βλέπουμε ότι μας παρουσιάζεται. Εδώ αυτό που εμφανίζεται, το σύμβολο, λέγεται το γούνζο, που είναι η χαρά. Το γούνζο είναι η χαρά. Επίσης σχετίζεται και με το γάμα δηλαδή. Λοιπόν, στα ελληνικά και έχει να κάνει τώρα εδώ με τον αριθμό 26 και με την ενέργεια. Η λύση είναι η θετική ενέργεια, είναι η μετάδοση της επικοινωνίας, η ανακούφιση του πόνου, έτσι. Δείτε το εδώ. Δείτε πώς σας επηρεάζει το 26, δείτε πώς σας επηρεάζει ο αριθμός, το νι. Ο αριθμός, επίσης, συγγνώμη, αυτό το συμβολάκι, αν το έχετε σε κάποιο εσείς στο χέρι σας, σε κάποιο σημείο, ειδικά εδώ ή κάπου στο κέντρο της παλάμης, έτσι. Είναι ένα ωραίο σύμβολο, είναι ένα από τα θετικά σύμβολα, σημαίνει χαρά, έτσι. Σας δίνει δύναμη και χαρά. Από τα πολύ όμορφα σύμβολα. Και γενικά ο αριθμός εδώ πέρα, ο αριθμός 26, αλλά και η τέταρτη θέση που βγήκε η λύση, είναι γενικά η θετική ενέργεια, παιδιά. Μετάδοση θετικής ενέργειας. Να μπείτε σε κάποιο ίσως θεραπευτική ενέργεια. Δεν ξέρω, καθένας ό,τι μπορεί. Κάποιος μπορεί να κάνει, ξέρω εγώ, γελοτοθεραπεία. Κάποιος μπορεί να κάνει τεχνική θεραπεία. Κάποιος μπορεί να ζωγραφίζει. Γιατί υπάρχει και ζωγραφική. Υπάρχει και θεραπεία μέσα από ζωγραφική, μέσα από μουσική, μέσα από τόσα όμορφα πράγματα και προοπτικές. Μην το αφήσετε όμως. Γιατί εδώ θα βρείτε πολύ μεγάλη χαρά. Το επόμενο λοιπόν που μας πάει είναι οι φόβοι σας. Ποιοι είναι οι φόβοι σας για να μπορέσετε να προχωρήσετε? Είναι ανάποδα, είναι οι συγκρούσεις. Φοβάστε τις συγκρούσεις σας.
Εσείς θέλετε ειρήνη, να περνάστε καλά, να είστε μονιασμένοι σε οποιοδήποτε τομέα, έτσι. Οι άνθρωποι τα βρίσκουν, να είναι αρμονικές σχέσεις. Δεν γίνεται όμως, δυστυχώς. Εδώ υπάρχουν διαφωνίες, κακές συνεργασίες, εξαρτήσεις, δύσκολες καταστάσεις, εχθροί, σας επιβουλεύονται ή γιατί επειδή σας βλέπουν ανθρώπους που έχετε, γιατί το έχετε αυτό εδώ, έχετε την ενέργεια, την έχετε. Επειδή βλέπουν ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολλή ενέργεια, πολύ καλός άνθρωπος, πολύ καλή ψυχή, μην νομίζετε ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν το αντέχουν αυτό το πράγμα. Δυστυχώς, υπάρχει αυτό το αρχέτυπο, να το πούμε έτσι, να μιλήσουμε, που επί αιώνες υπάρχει στο ανθρώπινο είδος, αλλά και σε όλο τον πλανήτη, τέλος πάντων, μην επεκταθώ, όπου οι άνθρωποι γενικότερα προσπαθούν να φάνε πραγματικά ενέργεια από άλλους ανθρώπους. Π.χ. ένας τρόπος είναι σε εξουσιάζω, σε χειρίζομαι, σε οδηγώ εγώ εκεί που θέλω. Αυτό είναι ένα είδος ενέργειας στο οποίο άλλος τρώει την ενέργεια, σου τρώει την ενέργεια. Γιατί όταν σε χειριστεί, σε διαχειριστεί, έχει πετύχει το σκοπό του και μετά νιώθει: εγώ τον χειρίστηκα. Εγώ τον την έφερα εκεί που ήθελα. Εγώ τον κάνω ό,τι θέλω. Αυτό είναι ένα είδος, αν θέλετε, γι' αυτό και η εξουσία σε οποιοδήποτε πολιτικό σύστημα, δεν πολιτικό λόγο, αλλά το λέω γενικά, είναι πολύ μεγάλο, είναι μεθυστικό πράγμα. Ξέρετε τι να έχει εξουσία πάνω στου ανθρώπου, να λε κάτι και να το κάνουν. Αυτό όμω εδώ σα τρώει πολύ ενέργεια. Άρα πρέπει να το προσέξετε. Η βάση μας όμως, για να δούμε τη βάση, η βάση που στηριζόμαστε είναι πάλι εξαγνισμός εδώ. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, φωνάξτε παπά, φωνάξτε δεν ξέρω τι. Εδώ είναι το ξύ, αυτό είναι το ξύ που σας επηρεάζει. Εδώ λοιπόν είχαμε, προσέξτε, εδώ είχαμε γη, αλλά είναι και λίγο και ζώδια της γης. Εδώ τώρα έχουμε ζώδια του αέρα. Αυτό σημαίνει ζώδια του αέρα, εντάξει. Εδώ σημαίνει πνευματική διάβια, την έχετε. Έχετε συναισθηματική ελευθερία, είστε συναισθηματικοί άνθρωποι, αλλά θέλετε όμως και την ελευθερία σας να αισθάνεστε δηλαδή αυτά που θέλετε και ξεκαθαρίσμα σχέσεων. Μπορείτε να ξεκαθαρίσετε τις σχέσεις. Τώρα, εξαγνισμός μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Ναι, ακόμα και με διάβασμα και με λιβάνι και με τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Στο χώρο σας, εκεί που είστε ή οτιδήποτε με κάποιο τρόπο. Ξύ λοιπόν, όπου αυτό σημαίνει και μπορεί να είναι και ένα συμβολισμός. Είναι όνομα, μπορεί να είναι όνομα, μπορεί να είναι επώνυμο, μπορεί να είναι επίσης και παρατσούκλι, έτσι. Εδώ αυτό το σύμβολο, δείτε αν έχετε αυτό το σύμβολο, είναι το Ράιντο. Το Ράιντο είναι ένα πολύ όμορφο σύμβολο, πολύ δυνατό, το οποίο σημαίνει ο αναβάτης στη ρουνική μορφή, ας το πούμε. Συνδέεται επίσης με το ορό, το ελληνικό ορό δηλαδή. Και το Ράιντο σημαίνει είναι ο ρυθμός και επίσης σημαίνει και ο ρυθμός και το προχώρημα των καταστάσεων. Το ξεκαθάρισμα, προχωράμε, είστε δηλαδή ανέμελοι. Ο αναβάτης ο οποίος τρέχει ανέμελος, έτσι, χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανένα. Αριθμός 27 και εδώ πέρα, αν αυτό κάπου με κάποιο τρόπο σας δίνει έτσι μία αίσθηση για αυτόν τον αριθμό. Και επειδή τώρα εδώ έχουμε γη αέρας, σημαίνει ναι μεν αυτό χρειάζεται χρόνος και κυρίως σημαίνει περίοδος περισσότερο προς το φθινόπωρο. Ή αυτό σημαίνει μπορεί να το ξεκινήσετε και τότε. Για το 22 μιλάμε μπροστά στο μέλλον. Ο αέρας σημαίνει όμως πιο γρήγορες καταστάσεις. Ο αέρας σημαίνει και πιο εδώ σημαίνει και πιο γρήγορες λύσεις, ας το πούμε. Μπορεί να είναι και κάποιοι άνθρωποι που μπορούν να σας βοηθήσουν. Ζώδια γης και ζώδια του αέρα μπορούν να σας βοηθήσουν εδώ. Σε ένα επίπεδο, επειδή ανήκω και σε ζώδιο γης, θα μπορούσα να είμαι και εγώ εδώ σε ένα μόνο επίπεδο, μικρό επίπεδο, στο οποίο ανοίγω, αν θέλετε, μία πόρτα, μία μικρή πόρτα. Το επόμενο είναι η δράση. Τι χρειάζεται να κάνω. Όπα, το δισκοπότηρο. Έλα εδώ τώρα, εδώ να γίνεις χαμός. Το δισκοπότηρο, εδώ βλέπετε, είναι μια από τις πολύ δυνατές κάρτες. Έχουμε σελήνη. Επηρεάζεστε πάρα πολύ εσείς από τις φάσεις της σελήνης. Ζώδιο καρκίνος, ξεκάθαρο εδώ πέρα, το οποίο εδώ σημαίνει οικογένεια, θέματα σχέσεων, θέματα σταθερότητας, συναισθηματικά πράγματα, αλλά και το προχωράω. Έχετε την ανάγκη από ένα καβούκι που λέγεται ο κάβουρας, ο καρκίνος δηλαδή ο κάβουρας που συμβολίζει, έχει ένα σκληρό καβούκι που σημαίνει έχω τη δυνατότητα να προχωρήσω αλλά και να αντέξω τις οποιασδήποτε εξωτερικές δυσκολίες. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα το γράμμα θήτα, όπου αυτό σας επηρεάζει εσάς, το θήτα μπορεί να είναι, είπαμε, όνομα, επώνυμο, παρατσούκλι με κάποιο τρόπο.
Επίσης, έχουμε δείτε αυτό το συμβολάκι αυτό εδώ πέρα, το ρούνο, αν τον έχετε κάπου στο χέρι σας, λέγεται Λαγκάζ και έχει να κάνει με τη λίμνη, σημαίνει λίμνη, νέα γαλάζια λίμνη ακριβώς, που σημαίνει ανανέωση. Και βεβαίως, επειδή είναι το λάμδα, υπάρχει και εδώ πέρα λοιπόν και το γράμμα ανθρώπων που ξεκινάνε με λάμδα, το αρχικό τους δηλαδή, ή το επώνυμο τους, ή αν είναι κάποιο παρατσούκλι το οποίο κάποιοι μπορεί να λένε Έλενα και αντιφωνάζεται Λενιό, ας πούμε, κατάλαβε, κάπως έτσι. Αριθμός 15, με κάποιο τρόπο αυτό σας επηρεάζει, μπορεί να είναι ημερομηνία γέννησης, 15 μέρες πριν, 15 μέρες μετά, αλλά είναι όμως μία κάρτα η οποία είναι η δράση σας. Το δισκοπότερο σημαίνει πνευματική αναζήτηση. Καταλαβαίνω, αρχίζω και καταλαβαίνω πώς οι ενέργειες λειτουργούν. Τι χτυπιέ το ΑΚΑΣ και λέει ότι η πληροφορία είναι ενέργεια και η ενέργεια είναι πληροφορία. Τι σημαίνει αυτό? Καινούργια ξεκινήματα λέει εδώ. Βεβαίως σημαίνει και καινούργια ξεκινήματα. Κάνουμε καινούργια πράγματα. Θεραπεύουμε, καταλαβαίνω τι σημαίνει ενέργεια, εξαγνίζω ψυχή, σώμα, πνεύμα, κατάσταση, σπίτια, ύλη, δεν ξέρω τι, και κάπου ανανεώνομαι ρε παιδί μου, λίγο αρχίζω και εγώ και εντάξει το παίρνω λίγο διαφορετικά. Το ιερό δισκοπότηρο, το οποίο όλοι ψάχνουν και που λέμε, που ψάχνουν το ιερό δισκοπότηρο να βρω εκεί, ακριβώς αυτό το πράγμα. Ιερό δισκοπότηρο σημαίνει βρήκα τελικά τη διαδρομή μου. Αυτή είναι η δράση σας. Είδατε πόσο... Πάρα πολύ ωραίο ρίξιμο γενικότερα. Και πάμε να δούμε και την έκβαση. Ποια είναι η έκβαση γενικότερα? Οπα! Είναι η θηλιά. Ακούστε τώρα τι σημαίνει εδώ. Η έκβαση είναι όχι στην καταπίεση. Αριθμός 40. Νιώθετε ότι πολλές φορές δόλια μέσα... Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν που σας επιβολεύονται πάρα πολύ. Είπαμε, θα βγουν πράγματα τα οποία θα είναι... όπως βλέπετε υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ θετικού λίγο και αρνητικών καρτών, έτσι, αλλά αυτή είναι πραγματικότητα. Όχι στην καταπίεση. Πρέπει να φύγετε από τη θηλιά. Ποια είναι αυτή η θηλιά η οποία σας δένει από το λαιμό και δεν μπορείτε να μιλήσετε, να εκφραστείτε, να τα πείτε? Η έκβασή σας είναι φεύγω. Προσέξτε, η έκβαση δεν είναι να μου βάλουν τελικά τη θηλιά στο λαιμό, όχι. Η έκβαση είναι φεύγω από εκεί που νιώθω ότι δεν με εκτιμούν. Φεύγω από εκεί που νιώθω ότι είμαι με, αυτό που λέμε, ναι, με τη θηλιά στο λαιμό και δεν μπορώ να κάνω πράγματα. Φεύγω από αυτούς που μου βάζουν ύπουλα πράγματα σε μια σχέση, σε μια συνεργασία, σε αυτό που θέλετε, σε σπουδές. Θα μου πείτε, μα θα παρατήσω τη δουλειά μου? Όχι. Θα ψάχνεις, θα βρεις μια άλλη δουλειά και θα φύγεις μετά, έτσι. Αλλά θα φύγεις. Είσαι σε μια σχέση η οποία είναι καταπιεστική. Πρέπει να το δεις. Πρέπει να το εξετάσεις. Εγώ δεν μπορώ να σου πω, OK, σήκω, φύγε με το ζόρι. Εγώ απλά λέμε ένα συμβουλευτικό εδώ και εννοείται ότι μπορεί να μην πιάνει στην ίδια κατάσταση, στην ίδια ενέργεια όλους, αλλά όμως δείχνει μια πολύ πιεστική κατάσταση. Να το πω λίγο πιο light και λίγο πιο διαφορετικά. Φύγε από αυτό το οποίο σε πιέζει. Ξεκάθαρο. Φύγε από εκεί που σε πιέζει, διότι δεν υπάρχει ενέργεια. Και αν δεν υπάρχει ενέργεια, ο σκοπός είναι να υπάρχει. Να υπάρχει μια αλληλοκατανόηση σε οποιοδήποτε επίπεδο, είτε συνεργασία είτε σχέσεις, αν δεν υπάρχει, αν δεν τα βρίσκεται. Και υπάρχει καταπίεση μόνο. Θα ανοιχτείτε καταπίεση σε γενικό επίπεδο. Αυτό ήταν πολύ αποκαλυπτικό. Τα μαζεύω. Έχετε όμως πολύ δυνατές προοπτικές εδώ πέρα που μπορεί να σας βοηθήσουν πραγματικά να αλλάξετε με την ενέργεια και τον εξαγανισμό, ας το πούμε, τη ζωή σας και να έρθει η ειρήνη στη ζωή σας. Εντάξει, ωραία. Εδώ λοιπόν πάμε στην τρίτη μας επιλογή, φίλες και φίλοι. Η τρίτη επιλογή, αν έχετε επιλέξει, είναι ο ήλιος. Μια πολύ δυνατή κάρτα που σημαίνει αισιοδοξία, σημαίνει δύναμη, σημαίνει προοπτική, σημαίνει αλήθειες που έρχονται στην επιφάνεια, ζεστασιά, καλές σχέσεις, άνοιγμα δρόμων κτλ. Αυτό είναι που έχετε επιλέξει εσείς από έτσι, που ήταν κρυφό και δεν το βλέπατε για κάποιο λόγο. Εγώ ανακατεύω. Ένα λεπτό θα μου δώσετε. Ένα, δύο, τρία. Και τώρα κάνουμε βεντάλια. Και αρχίζουμε και επιλέγουμε. Πάμε. Εδώ ξεκινάμε με την πρώτη κάρτα που είναι η τωρινή κατάσταση. Συνεχίζουμε λοιπόν με τις προοπτικές μας. Η τρίτη κάρτα που είναι τα εμπόδια, που δεν θέλαμε να βγουν και τα εμπόδια. Θα δούμε γιατί. Η τέταρτη κάρτα που είναι η λύση. Πέμπτη κάρτα η φόβη μας. Ποιοι είναι οι φόβοι γενικά.
Η έκτη κάρτα που είναι η βάση μας. Έβδομη κάρτα η δράση και η όγδοη κάρτα η οποία είναι η τελική έκβαση. Εντάξει. Ωραία. Μισό λεπτό. Για πάμε να δούμε φίλες και φίλοι. Εντάξει, τα έχω πιέσει λίγο. Εντάξει, τα έχω πιέσει λίγα και έχει γίνει λίγο η σπήρα μας. Λοιπόν, ο στροβιλισμός. Πάμε, δεν πειράζει. Η τωρινή κατάσταση. Και είναι το κύμβαλο. Είστε, έχετε χάσει τον έλεγχο εσείς. Νιώθετε ότι είστε χωρίς έλεγχο, ότι η ζωή σας προχωράει κάπου, δεν ελέγχετε τις καταστάσεις, σαν να μπαίνετε σε μια ροή και δεν έχετε από κάπου να πιαστείτε. Και φυσικά αυτό σας δημιουργεί μεγάλη ανασφάλεια, πολλούς φόβους, πολλές δυσκολίες. Έχετε δίκιο σε αυτό. Ας τα κάνω λίγο πιο εδώ, να μην είναι και τόσο πακτωμένα. Λοιπόν, για να δούμε τις προοπτικές, τι έχουν να μας πούνε. Λύκοι, μάλιστα. Ακούστε φίλες και φίλοι εδώ, οι προοπτικές σας. Έχουμε λάμδα, γράμμα έτσι. Έχουμε νερό εδώ, αυτό είναι του νερού, το σύμβολο του νερού, ζώδια νερού δηλαδή. Το νερό έχει να κάνει περίπου προς την άνοιξη πηγαίνουμε. Το συγκεκριμένο σύμβολο, μισό λεπτό να το θυμηθώ λιγάκι, δώστε μου λίγο χρόνο, είναι το χαγκαλάζ, ναι, το χαγκαλάζ που σημαίνει αλλαγή. Σημαίνει μεταμόρφωση, σημαίνει αλλάζω πολλά πράγματα και έχει να κάνει και με το Χ, το γράμμα ελληνικό Χ δηλαδή. Τι σημαίνει ο λύκος όμως, είναι ο αριθμός 13, εδώ έχουμε 42, αριθμό 42, αριθμό 13. Τι είναι η προοπτική σας, τι σας δίνει η προοπτική? Ελευθερία ρε παιδιά, αυτοπεποίθηση, σωστή διαχείριση. Άρα προσέξτε να δείτε εδώ. Εδώ έχετε άσχημη διαχείριση, έχετε χάσει τον έλεγχο. Εδώ όμως έρχεται ο λύκος που είναι ένα αυτόνομο ζώδιο, ζώο, πολύ ανεξάρτητο, πολύ δυνατό, ελεύθερο και τρομακτικό θα έλεγα. Αλλά τι σημαίνει? Αυτοπεποίθηση ρε εσύ. Δύναμη, ακόμα μέσα, ναι, μέσα από φωτιά, θα περάσει μέσα από φωτιά με αυτοπεποίθηση. Μέσα από την κόλαση που λένε, με δύναμη, με θρίαμβο, έτσι. Και βέβαια, με σωστή διαχείριση των συναισθημάτων σου, διαχειρίζομαι το συνέστημα και τη λογική σου. Ξεκινάς πολύ δυνατά λοιπόν εδώ, πολύ δυναμικά και βεβαίως, σημαίνει εδώ δύναμη, Ωραία. Πάμε να δούμε ποια είναι τα εμπόδια τα οποία σε αντιμετωπίζεις και είναι η κόμπρα το 34. Τι σημαίνει εδώ? Πρόσεξε, η κόμπρα σημαίνει προειδοποίηση. Έχει τα μάτια σου ανοιχτά. Ο λύκος εδώ πρέπει να επιφυλάσσει, μάλλον να προφυλάσσεται, να κοιτάζει. Χρειάζεται και λίγο πονηρία. Έχει εδώ πέρα, πρόσεξε, διότι να είσαι σε ετοιμότητα, διότι ναι, στα εμπόδια μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να σου βάλουν εμπόδιο. Σε οποιοδήποτε τομέα, σε οποιαδήποτε κατάσταση. Έχει το υπόψη σου αυτό. Είναι μια, πρόσεξε, είναι μια προειδοποίηση, όπως λέω, το φέρω να το δείτε εδώ πολύ κοντά, προειδοποίηση κινδύνου, αλλά λέει και για θεραπεία. Το φίδι σε πολλές αποτυπώσεις και στην αρχαία Ελλάδα σημαίνει, σημαίνει επίσης και θεραπεία. Και εσείς εδώ με κάποιο λόγο, στα εμπόδια που έχετε, είναι με ποιο τρόπο εσείς θα μπορέσετε να θεραπεύσετε, αν θέλετε τον εαυτό σας, για να μπορέσετε να προχωρήσετε και να είστε σε ετοιμότητα. Όταν υπάρχει ένα έρευνα, το εξής, αν κάνετε διαλογισμό, αν κάνετε προσευχή, αν κάνετε κάποια πράγματα, θεραπείς, ο καθένας με ποιο τρόπο μπορεί, και έχετε ένα μυαλό δυνατό και μια αυτοπεποίθηση, δεν μπορεί να σας αλέψει τίποτα. Πραγματικά. Ό,τι και να λένε οι άλλοι, ό,τι και να είναι, δεν σημαίνει απάθεια, σημαίνει έχω τόσο πολύ δύναμη που μπορώ να προχωρήσω και να κάνω αυτό που θέλω εγώ, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε κακή κριτική. Εδώ είναι και κριτική. Φτύνω δηλητήριο σημαίνει εδώ. Δεν είναι τυχαίο πολλές φορές που οι άνθρωποι, ξέρετε, οι άνθρωποι εμείς έχουμε μέσα και μια κτηνόδη, ζώδη κατάσταση. Το φτύσιμο που κάνουμε κάτω στο έδαφος δεν είναι τυχαίο όταν τσακωνόμαστε. Είναι πετάμε δηλητήριο, θέλω να πετάξουμε δηλητήριο εκείνη τη στιγμή. Αυτό είναι και ένας εγκέφαλος, ο οποίος ο εγκέφαλός μας έχει προοπτικές, ας το πούμε, από την εποχή των δεινοσαύρων. Έτσι έχουμε κληρονομήσει τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, μην πηγαίνω πολύ περισσότερο εκεί, αλλά αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, πάμε στο τέταρτο. Ποια είναι η λύση? Ποια είναι η λύση, ρε παιδιά? Μάτι, μάτι. Προσέξτε. Εδώ το μάτι είναι καλό. Το μάτι σημαίνει παρατηρώ. Είναι ανοιχτό. Βλέπω πληροφορίες, προστατεύομαι, βλέπω τι αποκαλύπτεται,
Οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να σας πούν πολλά συζητήσεις. Δεν χρειάζεται να μιλήσετε μαζί τους 3,5 ώρες για να μάθετε τι έχουν πει και τι έχουν κάνει. Παρατηρήστε λίγο τη συμπεριφορά τους, λίγο γλώσσα σώματος, τα μάτια τους, τι έχουν να σας πούν. Είτε είναι σύντροφό σας, είτε είναι αγαπημένο σας, είτε είναι ξέρω συνεργάτη σας. Στο ερώτημα, παραδείγματος χάρη, θα γίνουν, ξέρω εγώ, απολύσεις, λέω τώρα, ή θα γίνει μείωση μισθών, ή θα γίνουν νέες προσλήψεις. Παρατηρήστε λίγο, δεν χρειάζεται πολλά πράγματα. Θα δείτε και θα πάρετε πολλές πληροφορίες από αυτά τα οποία θέλουν να κάνουν. Το λέω σε γενικό πλαίσιο. Αλλά όμως εσείς εδώ πρέπει να είστε παρατηρητικοί. Αναλύστε, μαζέψτε πληροφορίες μάλιστα. Η λύση είναι μαθαίνω, μαζεύω την πληροφορία. Και μην ξεχνάτε, σας το έχω ξαναπεί. Η ενέργεια είναι πληροφορία, η πληροφορία είναι ενέργεια. Τα έχω ξαναπεί σε άλλο βίντεο, δεν τα λέω τώρα για να μην μακρηγορήσουμε και γεμίσουμε με πληροφορίες που δεν χρειάζονται. Η φόβη σας όμως, ποιοι είναι οι φόβοι σας? Α, το έμβριο. Το έμβριο λοιπόν και ο αριθμός 18, εδώ είναι ο αριθμός 24, λοιπόν 42, 13, 34, 24, εδώ είναι το 18. Πού αυτό σημαίνει, το 18 μπορεί να είναι ημερομηνία γέννησης, ημέρα γέννησης, μπορεί να είναι κάτι έχει γίνει πριν 18 μέρες κτλ. Κοιτάξτε να δείτε εδώ τώρα. Η φόβη σας είναι ότι φοβάστε το καινούριο. Δεν σημαίνει, ναι, σημαίνει και εγκυμοσύνη. Μπορεί όμως να φοβάστε να μείνετε, να υπάρχει εγκυμοσύνη. Μπορεί να φοβάστε να νιώθετε ανασφάλεια να μείνετε και όντως να υπάρχει εγκυμοσύνη, να φέρετε ένα παιδί στον κόσμο κτλ. Υπάρχει αυτός ο φόβος σε πολλούς ανθρώπους και είναι απόλυτα κατανοητός. Συμβολικά όμως δεν σημαίνει μόνο ακριβώς ότι γεννάμε ή κάνουμε, μένουμε, ξέρω εγώ, να γεννήσουμε στην πραγματικότητα. Σημαίνει και καινούρια πράγματα. Πρόοδος, νέα πράγματα. Εδώ σημαίνει και καλή αρχή. Έχετε όλη τη δυνατότητα και το φοβάστε αυτό να κάνετε μια καινούρια αρχή, ακόμα και να επαναπροσδιοριστείτε. Είστε σε μια δουλειά η οποία αυτή τη στιγμή κάπως σας δυσκολεύει. Μιλήστε με ανθρώπους. Αντί μπορεί να έχετε δυσκολία να βρείτε κάπου αλλού, να φύγετε δηλαδή, επαναπροσδιοριστείτε. Κάντε ένα νέο ξεκίνημα με τις σχέσεις. Η επικοινωνία είναι εδώ. Γεννάμε κάτι καινούριο. Τουλάχιστον να το προσπαθήσετε. Είναι η φόβη σας, είναι η φόβη ότι τίποτα δεν θα γίνει, τίποτα δεν θα αλλάξει. Αυτό φοβάστε. Ενώ είστε τόσο κοντά. Πάμε όμως να δούμε τη βάση μας. Η βάση μας είναι το νερό. Πολύ ωραίο. Ο αριθμός ήττα, όπου αυτό σημαίνει, ταιριάζει και με τον ήλιο βέβαια εδώ, έτσι. Ο αριθμός ήττα, όπου αυτό σας επηρεάζει, είτε, είπαμε όνομα, επώνυμο ή παρατσούκλι ή κάπως, νερό. Είναι το νερό εδώ πέρα πάλι. Ζώδια νερού λοιπόν. Πολύ ζώδιο νερού. Ή οροσκόπος με ζώδια, με ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να σας βοηθήσουν. Ο αριθμός 7, ένας πολύ ιδιαίτερος αριθμός και αυτός. Πολύ σημαντικός. Ο οποίος σας δίνει αρκετή δύναμη. Έτσι. Αρκετά πράγματα. Αρκετή θετική δόνηση. Εδώ επίσης έχουμε και ένα άλλο συμβολάκι που είναι αυτό εδώ πέρα. Δείτε αν το έχετε κάπου στην παλάμη σας. Λέγεται Perth. Εδώ σημαίνει τύχη. Αυτό είναι ένα σύμβολο πολύ ωραίο, σημαίνει και οικογένεια βέβαια. Είναι τύχη το Perth. Δηλαδή η βάση σας σημαίνει αυθονία, αρμονικές σχέσεις, εξαγνισμός, θεραπεία, εντάξει, αλλά εδώ σημαίνει σχέσεις, πολύ καλές σχέσεις. Το νερό που ρέει, που δίνει, που το νερό σημαίνει και συναίσθημα. Αυτή είναι η βάση σας για να μπορέσετε να συνεχίσετε, να προχωρήσετε και να φέρετε αυτές τις αλλαγές. Να οι απαντήσεις που ήθελες. Με αποδείξεις και ονόματα. Αν το έχετε αυτό το συμβολάκι ή εδώ, σε οποιοδήποτε σημείο εδώ ή κάπου στην παλάμη. Εντάξει, μπορεί να είναι ακριβώς εδώ στο κέντρο, μπορεί να είναι εδώ πιο πάνω, εδώ πιο κάτω. Δείτε το εσείς ή αν έχετε κάνει και τατού με αυτό, δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, σε ό,τι σύμβολο έχουμε δει, αν το έχετε κάνει και τατουάζ, δεν είναι τυχαίο. Κάτι σημαίνει για σας. Λοιπόν. Η δράση. Η δράση είναι πάλι εδώ η ενέργεια. Α, εδώ είναι το νη, ο αριθμός νη, η μετάδοση ενέργειας. Εδώ έχει η γη, εδώ είναι η γη λοιπόν. Εδώ το νερό σημαίνει η ροή, σημαίνει πιο γρήγορες καταστάσεις, αρκεί να μην λιμνάσει δηλαδή. Και, δηλαδή εδώ πώς πηγαίνει ο χρόνος. Εδώ ο χρόνος είναι λίγο περίεργος, είναι λίγο κρυφός με το νερό. Συνήθως πηγαίνει προς την άνοιξη, προς το καλοκαίρι. Εξαρτάται όμως και από τις ενέργειές μας, δηλαδή αυτή είναι η περίοδος, δηλαδή η περίοδος που έρχεται ας πούμε είναι μια χαρά για σας και η γη σημαίνει λίγο πιο αργός ρυθμός. Αλλά η ενέργεια όμως εδώ σημαίνει μετάδοση ενέργεια θεραπεία. Θεραπεία, θεραπεία. Νερό με γη ταιριάζουν. Εδώ είναι ζώδια τη γη τώρα που μπορεί να κάποιοι άνθρωποι σα βοηθάνε. Γράμμα νη, είπαμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό εδώ, έτσι.
Εδώ το γούντζο που σημαίνει αυτό το συμβολάκι, δείτε που το έχετε, που σημαίνει δύναμη, σημαίνει και κληρονομιά, σημαίνει όμως και χαρά. Δηλαδή ή έχετε, εδώ σημαίνει και κληρονομικό χάρισμα. Όχι όπως με την έννοια που το εννοούμε και λέμε και γελάμε και υπάρχουν στις τηλεοράσεις και βγαίνουν νούμερα και έχει κληρονομικό χάρισμα. Όχι τέτοιες αηδίες, όχι. Σοβαρό κληρονομικό χάρισμα, σοβαρότητα δηλαδή. Η ενέργεια η οποία έχει μεταδοθεί, η τέχνη που έχει μεταδοθεί για κάποιο λόγο από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δείτε το όμως, είναι πολύ δυνατό, πολύ καλό, αυτό σας δίνει, το 7 είναι η δράση σας, είναι η θεραπεία σας λοιπόν. Θεραπεία λοιπόν, θεραπεία, θεραπεία. Και η έκβαση λοιπόν που είναι, μάλιστα, είναι η διαφωνία. Το πρόβλημά σας είναι, δεν μπορείτε να διαφωνήσετε. Το πρόβλημά σας είναι η έκφραση του να διαφωνήσετε και να πείτε με τον τρόπο που θέλετε εσείς να πείτε στην κακή επικοινωνία, στην κακή συνεργασία του τι συμβαίνει. Και κάπου λίγο είναι πολλές φορές, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί. Εγώ έχω βρεθεί σε τέτοια life coaching και αυτά που έχω κάνει νευρολογικό προγραμματισμό με demo και αυτά. Ξέρω εγώ, να σας πω ένα παράδειγμα που μου έρχεται τώρα στο μυαλό και έχουμε δει και στις ταινίες. Να μπαίνει, ξέρω εγώ, προϊστάμενος, να κάθονται όλοι, ξέρω εγώ, αυτό, και να αρχίζει να αγκαζώνει. Και όλοι να κατεβάζουν το κεφάλι. Και να μην βρίσκεται ένας, ας πούμε, με ήρεμο τρόπο, όχι να κάνει αντίδραση, να πει ρε παιδί μου, αυτό. Γιατί φοβάται, φοβούται. Υπάρχει ένα ασφάλεια, φοβάται να χάσει τη δουλειά του, έτσι. Υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα, μια τέτοια καταπίεση. Αν όμως μπείτε σε μια θεραπεία, προσέξτε τι σας λέει εδώ πέρα, ο στροβιλισμός αυτό εδώ πέρα, η σπήρα, αυτό που σας λέει ότι αν μπει σε μια θεραπεία, αποκτήσεις δύναμη, διαχειριστείς σωστά και δεν φοβάσαι, παρατηρήσεις, είσαι έτοιμος, έτοιμη να πάει να προσδιορίσεις για να ξέρεις κάτι καινούριο, μπεις πάλι σε θεραπεία με νερό και ενσυναίσθηση και εδώ πέρα η ενέργεια που την έχεις ούτως ή άλλως και μπορεί να την ενισχύσεις, τότε οι συγκρούσεις γίνονται δημιουργικές. Γιατί υπάρχει και η δημιουργική σύγκρουση. Υπάρχει και αυτό που λένε, ναι. Υπάρχει και η δημιουργική σύγκρουση. Υπάρχει η σύγκρουση, η σύγκρουση γιγάντων που λένε. Υπάρχει όμως και η δημιουργική σύγκρουση. Υπάρχει και ο ανταγωνισμός, ο οποίος γίνεται με έναν πιο ωραίο τρόπο, ας το πούμε. Αυτό ισχύει ακόμα και στις σχέσεις, έτσι. Ποιος θα έχει το πάνω χέρι, μια απόφαση, τι θα κάνω. Αυτό εννοεί εδώ. Μπορεί να συγκρουστείς, αλλά με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην γίνεται σμπαράλια, να μην γίνεσαι σμπαράλια, αλλά ούτε καν με διπλωματικό, δεν εννοώ αυτό, αλλά με περισσότερο τάκτ. Μην ξεχνάτε, η τρία δεν έπεσε με τη βία. Η βία έπεσε με πονηριά και με ξυπνάδα. Σας το λέω αυτό σαν συμβολισμό. Έχετε απίστευτες δυνατότητες, αλλά αλλάξτε λίγο το προφίλ σας, αλλάξτε λίγο αυτή τη διαδρομή. Είδες οι απαντήσεις που ήρθαν αμέσως. Ωραία λοιπόν, να τα μαζέψω. Λοιπόν. Δώσ' τον λίγο χρόνο, δεν πειράζει, βλέπετε κι εσείς εδώ πέρα το πώς γίνεται η όλη διαδικασία, πώς το δουλεύουμε δηλαδή. Φεύγει και αυτό εδώ. Έρχεται η επόμενη κάρτα, η τελευταία, που είναι ο Άσος Μπαστούνι. Μια πολύ δυνατή κάρτα, πάρα πολύ ενέργεια, πολλές προοπτικές, πάρα πολλές δυνατότητες, πολύ όμορφα πράγματα, πολύ δυναμική. Νέα ξεκινήματα, με πολύ επιμονή, με πολύ δύναμη, πολύ καλές προοπτικές. Πέφτουν εδώ οι κάρτες. Ωραία. Να ανακατέψω λίγο, επιτρέψτε μου λίγο να ανακατέψω και να προχωρήσουμε. Να σας πω την αλήθεια, μήπως και εγώ επιλέξω εδώ το τέταρτο. Την τέταρτη επιλογή. Μ' αρέσει το. Δεν ήμουν πριν σίγουρος, αλλά τώρα που είδα τον Άσο Μπαστούνι και μου αρέσουν τα νέα ξεκινήματα γενικότερα και γενικά στη ζωή τα νέα ξεκινήματα, θα το επιλέξω. Νέο ξεκίνημα σε οποιοδήποτε επίπεδο. Έτσι, εδώ σημαίνει βρες το πάθος σου. Να σας το πω πολύ απλά. Τι σε παθιάζει. Μπορεί να σε παθιάζει ένας μεγάλος έλεγχος, μπορεί να σε παθιάζει μια νέα επαγγελματική κατάσταση, μπορεί να σε παθιάζει να ξεκινήσω να μαθαίνω κάτι καινούριο, να σπουδάσω κάτι. Ό,τι παθιάζει τον καθένα. Όμως το πάθος είναι πάθος. Έτσι δεν είναι. Για να δούμε εδώ. Κόβουμε εντελώς ασυμμετρικά που λέμε και ξεκινάμε. Κάνουμε βεντάλια και αρχίζω και εγώ επιλέγω τώρα την πρώτη κάρτα. Ωραία. Η δεύτερη. Ας κάνουμε και λίγο χώρο. Εδώ η τρίτη κάρτα. Η τέταρτη. Η πέμπτη. Τα έκανα λίγο χάλια εδώ. Δεν πειράζει. Έκτη.
7η και η έκβαση, για να δούμε την έκβαση που είναι εδώ. Για να δούμε τι θα βγει, τι έχει να μας πει, οι απαντήσεις που ψάχνουμε γενικότερα για τη ζωή μας. Τι έχει να μας πει. Ποιες είναι οι συμβουλές, έτσι. Ένα συμβουλευτικό είναι. Πρώτη κάρτα, η τωρινή κατάσταση. Ποια είναι η τωρινή κατάσταση, όπα, άτραπος. Είμαστε στο σωστό δρόμο, αριθμός 53, 5 και 3 δηλαδή. Άτομα προσφέρουν βοήθεια, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον εγώ προσφέρω με οποιοδήποτε τρόπο μέσα από το κανάλι τη βοήθεια, λέω για παράδειγμα για μένα, με οποιοδήποτε τρόπο μπορώ, ας πούμε, έτσι. Δυνάμεις, γνωριμίες, αλλαγές, πνευματικότητα, για μένα προσωπικά, ναι, σας το λέω γιατί γνωρίζω για μένα ότι είναι ακριβώς, είναι έτσι ακριβώς για μένα. Όμως αυτό είναι και ένα μήνυμα για εσάς που σημαίνει βρες τη διαδρομή σου. Ποια είναι η διαδρομή σου, πού θες να πας. Και φυσικά εννοείται και να έχω και την... Να έχω και τις πληροφορίες εκείνες τις σωστές για να μπορέσω να αντιδράσω. Ποιες είναι οι προοπτικές, το άπειρο. Το άπειρο, παιδιά, λοιπόν. Ακούστε τώρα εδώ τι γίνεται. Εδώ έχουμε το 54. Έχουμε τον αριθμό ωμέγα σαν όνομα, αν υπάρχει και κάποιο τέτοιο όνομα ή παρατσούκλι ή οτιδήποτε. Υπάρχει επίσης αυτό το σύμβολο, το οποίο εγώ το έχω αυτό το σύμβολο στο χέρι μου. Για όσους δεν το πιστεύουν, είναι αυτό εδώ πέρα το μη που κάνει, έτσι, το μη. Ο αριθμός μη, λοιπόν, που ότο συμβολίζει και το γράμμα μη, που λέγεται αυτό τώρα το συγκεκριμένο σύμβολο, θα το βρείτε λοιπόν είτε στο, ναι, γιατί απλά καθυστερώ λίγο γιατί μου έρχονται και φλασιές γι' αυτό, λοιπόν θα το βρείτε είτε στο όπως είπαμε εδώ πέρα στα πατάκια, στα βουναλάκια δηλαδή, ή σε οποιοδήποτε σημείο, ή μπορεί να είναι και μικρότερο, έτσι, να είναι και ένα σημαδάκι εδώ σαν σύμβολο, ή εδώ πέρα, ας πούμε, το μεγάλο μη, αυτό σημαίνει πολύ μεγάλη, έτσι, γενικότερα ευθύνη, ας το πούμε. Επίσης έχει, λέγεται και Eiwaz αυτό εδώ, που έχει να κάνει με το θεϊκό στοιχείο και τις σχέσεις. Εδώ σημαίνει αγάπη, εδώ σημαίνει καταστάσεις και σχέσεις που έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια, ευτυχία, υγεία και επιτυχία. Αυτό λοιπόν είναι οι προοπτικές σας, είναι η δυναμική σας. Αυτό είναι ένα συγκλονιστικό, μόνο και εδώ να το βάζαμε και να τελειώνουμε, δεν είναι μια συγκλονιστική κάρτα που είναι το άπειρο, που σημαίνει ο άνθρωπος έχει άπειρες δυνατότητες. Πού θες να πας, έχεις άπειρες δυνατότητες, τι φοβάσαι, τι κάθεσαι και στεναχωριέσαι. Έχεις τόση δύναμη, τόσες γνώσεις, τόση δυναμική, τόση διέστηση, τόσα αυτά, τόσα πράγματα. Μπορείς να πας οπουδήποτε. Πάμε λοιπόν στο επόμενο. Ποια είναι όμως τα εμπόδια, για να δούμε και τα εμπόδια, είναι βέβαια, είναι η κόμπρα. Ναι, σημαίνει θεραπεία. Έχεις τη δυνατότητα προειδοποίησης κινδύνου. Δηλαδή, μπορείς να αντιληφθείς με τη διέστησή σου τις καταστάσεις και φυσικά εννοείται υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να σου πάρουν την ενέργεια. Ξεκάθαρο. Αλλά όμως έχεις και τη δυνατότητα της ετοιμότητας. Αυτό, δηλαδή, είναι μια κάρτα που είναι καλύτερα να είναι έτσι, να σου το πω έτσι, παρά να είναι έτσι. Δηλαδή, εχθροί που περιμένουν να χτυπήσουν ή πουλα. Καλύτερα έτσι που λες, okay, εντάξει, μπαίνω, είμαι σε μια θεραπεία, ναι, εγώ κάνω θεραπείες, διάφορα σχήματα θεραπείων κτλ. Υπάρχει προειδοποίηση κινδύνου, προειδοποίησε, λέει, το καταλαβαίνεις. Και μετά είσαι σε ετοιμότητα και μπορείς, ανάλογα με την πληροφορία που έχεις, να το διαχειριστείς. Συγκλονιστικό. Πάμε όμως να δούμε και ποια είναι η λύση. Η λύση είναι το δισκοπότηρο. Λοιπόν, εδώ έχουμε τώρα, φίλες και φίλοι, σελήνη, διέστηση, θήτα, το θήτα δηλαδή, το γράμμα θήτα, πού σας επηρεάζει, ζώδιο καρκίνος, επηρεαζόμαστε πάρα πολύ από τις φάσεις της σελήνης σε γενικότερο επίπεδο, εντάξει, εδώ το ρουνικό σύμβολο αυτό εδώ πέρα είναι το λαγκάζ, που σημαίνει λίμνη, δηλαδή και ηρεμία και διέστηση, σημαίνει πνευματική αναζήτηση, εγώ είμαι συνέχεια σε μια πνευματική αναζήτηση, μαθαίνω καινούρια πράγματα, απολαύσεις, καινούρια ξεκινήματα και πλούσια συναισθήματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πλούσια συναισθήματα, αισθάνεται δηλαδή, είναι και ζωντανός. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καθόλου συναισθήματα είναι σαν ρομπότ. Όμως εδώ η λύση είναι η διέστησή σου. Θα το βρεις αυτό που ψάχνεις. Χρειάζεται λίγος χρόνος, εννοείται, εντάξει. Χρειάζεται μια ηρεμία, αλλά αυτό το οποίο ψάχνεις θα το βρεις. Θήτα, εγώ θα έλεγα και Θεού θέλοντος, έτσι.
να το πω έτσι κιόλας, σε μια ελεύθερη μετάφραση, ας πούμε, σε μια πιο έτσι ανοιχτή έκφραση. Το επόμενο είναι, μάλιστα, το επόμενο είναι η φόβη, είναι η εστία. Γράμμα ψη, όπου αυτό έχει να κάνει με, σας αφορά δηλαδή. Το επόμενο συμβολάκι, το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο, λέγεται οφύλα και σημαίνει ότι έχεις κληρονομήσει πράγματα κι εσύ από προγόνους, εντάξει, οι οποίοι κάτι σου έχουν δώσει. Μια ικανότητα. Εδώ ψη μπορεί να είναι και ψυχή. Μπορεί να σημαίνει ψυχική ενόραση, ας πούμε. Ταξίδια, αρμονία, ασφάλεια, κάνεις σωστές επιλογές, έχεις σωστές βάσεις, έχουμε σωστές βάσεις και γη. Η γη σημαίνει στερέωμα δυνατό. Ζώδια, γης εδώ πέρα. Ο χρόνος, θα έλεγα λοιπόν εδώ πέρα, είναι ο αριθμός 50, είναι το 5, μπορεί να είναι και οι επόμενοι 5 μήνες. Για να το πάω έτσι λίγο, σαν, επειδή είναι η βάση μας εδώ, που όντως δηλαδή και όταν πέφτουν ζώδια γης, ο χρόνος καθυστερεί λίγα και θέλει δηλαδή μια διαδικασία. Αλλά υπάρχουν οι σωστές βάσεις εδώ, ώστε να μην φοβάσαι καθόλου. Οι φόβοι σου εδώ πέρα είναι, όχι δεν ισχύουν, έχεις τόση προστασία, τόση δύναμη, έχεις τόσους ανθρώπους γύρω σου που σε αγαπάνε γενικά, που δεν χρειάζεται να φοβάσαι, θα σε στηρίξουν σε οποιοδήποτε τολμημά σου ή δυσκολία που μπορείς να περνάς. Και αυτό ισχύει, έτσι είναι. Τουλάχιστον στη δικιά μου την περίπτωση, να το πω έτσι. Η βάση μας λοιπόν, εδώ ήταν η φόβη, έτσι, η βάση μας είναι εδώ, είναι η κουκουβάγια. Λοιπόν, γνώσεις. Η κουκουβάγια μεταφέρει γνώση, θυμάστε την κουκουβάγια. Υπήρχε και πολύ πολύ παλιά σε κάποια ελληνικά βιβλία, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, στο ΟΑΕΔ λέγεται κάπως έτσι. Γράμμα φι, μπορεί όμως να είναι και συμβολισμός. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα άλλο συμβολάκι, το οποίο όμως λέγεται, είναι το γκεμπό, έτσι λέγεται, είναι το γάμα, γάμα κάπα δηλαδή, που σημαίνει και εδώ πέρα πάλι δώρο. Και φυσικά εδώ είναι αέρας, ζώδια του αέρα, πιο γλυρός καταστάσεις. Εδώ σημαίνει πνευματική ανάπτυξη, γνώση, δάσκαλος, καθοδήγηση, βοήθειες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στη διαδρομή σου λοιπόν, στη βάση σου, σημαίνει ότι έχεις πολύ μεγάλη βοήθεια και από ανθρώπους, αλλά έχεις και πολύ μεγάλη βοήθεια και από το ένστικτό σου. Γιατί έχει γίνει μια πολύ μεγάλη εδώ διαδρομή πνευματικής ανάπτυξης, ας το πούμε, ο καθένας στο δικό του επίπεδο, έτσι. Δεν κάνουμε σύγκριση τώρα. Πράγμα που σημαίνει ότι έχεις σοφία γνώσης και ξέρεις πολύ καλά που θα πας και τι πρέπει να κάνεις. Με ωριμότητα. Και γι' αυτό αναπτύσσεσαι. Και έχεις και το θείο δώρο εδώ, όποιο θεϊκό δώρο έχεις κληρονομήσει. Εδώ μιλάμε πλέον για πολλή κληρονομία, έτσι, της πνευματικότητας. Το οποίο αυτό, επειδή έχει γίνει σωστή διαχείριση, μπορεί να σε οδηγήσει εκεί που θέλεις να πας. Η δράση λοιπόν ποια είναι? Η δράση είναι, λοιπόν, μας έχει βγει λίγο ανάποδα εδώ. Στην ουσία τι είναι, εδώ είναι η γη, έτσι. Πολύ καλό, είναι η αρμονία, ο αριθμός 6. Είναι το ζήτα, μπορεί εγώ θα λέω ότι είναι και η ζωή δηλαδή, να το πω σε ένα πολύ έτσι ελεύθερη κατάσταση, είπαμε γράμμα. Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ ωραίο σύμβολο εδώ πέρα, το οποίο λέγεται γκάζ και έχει να κάνει με τη μουσική, την αρμονία και την αγάπη. Δείτε το αν το έχετε κάπου εδώ, στο χέρι σας, είτε δεξί είτε αριστερό. Δεν θα σας μπερδέψω αν είναι στο δεξί, στο αριστερό τι παίζει, όπου και να είναι όμως σημαίνει τύχη. Εδώ επειδή έπεσε ανάποδα όμως, σημαίνει ότι καθυστερήσεις, υπάρχει, όχι μόνο έπεσε ανάποδα, γενικότερα μου έπεσε και κάτω στο πάτωμα, μισό λεπτό. Άρα η δράση εδώ σημαίνει, εδώ η δράση σημαίνει δυσκολίες, σημαίνει ότι κάπου νιώθεις ότι υπάρχει ένας φόβος, διακατέχεσαι από ένα φόβο. Από ένα φόβο να προχωρήσουμε, από ένα φόβο να προχωρήσεις, να κάνεις πράγματα, να διευθετήσεις πράγματα, καθυστερήσεις αρκετές. Ο χρόνος ξεπερνιέται από τα ζώδια της γης, δηλαδή πηγαίνει πολύ παραπάνω από όσο θα ήθελες εσύ. Παρ' όλα αυτά όμως, ακόμα και ανάποδα αυτή η κάρτα δεν είναι και τόσο αρνητική. Έχεις μια στάθεια, έχεις μια ρουτίνα ίσως, κάτι κάπου λίγο σε έχει όλο αυτό κουράσει. Στο χέρι σου είναι, στο χέρι μας είναι όμως, αυτό να αλλάξει.
Δεν είναι κακό, είναι, έχεις καλές βάσεις εδώ. Και το, η έκβαση είναι λοιπόν, και αυτό είναι λίγο ανάποδα εδώ, έχει βγει το νερό ανάποδα. Είναι φόβη. Κάπου ζεις λοιπόν σε κάποιες καταστάσεις, όντως συμβαίνει αυτό που και σε μένα δηλαδή, που δεν είναι λίγο ξεκάθαρες. Λίγο κάτι τι συμβαίνει ρε παιδί μου, είναι αυτό, είναι εκείνο, τι γίνεται. Να σα το φέρω να το δείτε, ζώδια νερού εδώ πέρα, ζώδια τα οποία μπορεί να αφορούν εσένα, μπορεί να αφορούν κάποιους άλλους ανθρώπους. Αντί να έχεις αρμονικές σχέσεις, λίγο δυσκολεύεσαι. Γράμμα ήττα, όπου αυτό σε επηρεάζει. Και έχουμε και το πέρθ εδώ πέρα, που σημαίνει λίγο ατυχία. Λίγο ατυχία, όχι πολύ ατυχία. Δεν είναι και τόσο κακό αυτό, ανάποδα δηλαδή. Αυτές εδώ οι δύο κάρτες ανάποδα δεν είναι και τόσο αρνητικές. Όμως ναι, έχουν μια αρνητικότητα, έχουν μια δυσκολία, έχουν κάποια μικρά εμπόδια θα έλεγα. Η έκβασή σου είναι περίμενε και εδώ ένα λόγο που θα έλεγα είναι μην έχεις φόβους. Εντάξει, ζεις σε κάποιες καταστάσεις που δεν είναι και τόσο ξεκάθαρες. Θα ξεκαθαρίσουν όμως διότι έχεις τόσο ξεκάθαρα εδώ πέρα, τα οποία δύο κάρτες δεν είναι τόσο ισχυρές για να σε κάνουν να μην μπορέσεις να κάνεις τα καινούργια ξεκινήματα που θέλεις. Τι θέλει όμως? Θέλει υπομονή, επιμονή, προετοιμασία, προετοίμασε τον εαυτό σου, σταθερότητα και τότε μέσα στους ίσως επόμενους 7 μήνες θα έλεγα εδώ κατά κάποιο τρόπο, κάποια πράγματα, 6 με 7 μήνες, αρκετά πράγματα μπορούν να προετοιμαστείς για να μπορέσουν να αλλάξουν. Γιατί όντως εδώ αυτό δείχνει μια προετοιμασία που θα ευωδώσει από τώρα που κάνουμε το ρίξιμο. Τι έχουμε, Φεβρουάριο, δηλαδή Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, εκεί Αύγουστο με Σεπτέμβριο περίπου. Κάτι εκεί μπορεί στο επόμενο χρονικό διάστημα να αλλάξει προς το θετικό. Λοιπόν, αυτό ήταν φίλες και φίλοι μου. Να σας ευχαριστήσω. Ελπίζω να σας άρεσε. Δείτε την καρμική κλωστή όσοι δεν την έχετε δει, το επαναλαμβάνω. Εννοείται, κάνετε την εγγραφή σας, κάντε το like σας, πατήστε το καμπανάκι στο όλες τις ειδοποιήσεις και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα σε ένα επόμενο βιντεάκι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε όλοι καλά.